hogy fokozzuk az izgalmakat, csak az utolsó játék után már. Egy dolog nem lenne a palacina, hogy kell csak is tudni nincs ilyen pomfában, szurgalítani a Igor Krasznaja. Zdáte té pechnidě holi synova, ty neládaj pořebí do kilkíš! Η Μπέατριξ από την Ουγγαρία μας παρουσιάζει την ομάδα της στο Έγκερ. Ο Έτορ από την Ιταλία την δική του ομάδα, το Τολεντίνο. Ο Ελάντι από την Πορτογαλία μας παρουσιάζει την ομάδα της Μούρα. Και ο Γκρέγκορ από τη Σλοβενία την Γκράντσκα Γκόρα. Πρώτη Ουγγαρία 6 βαθμούς, δεύτερη Πορτογαλία 5, 4 Σερβετία, 3 Σλοβενία, 2 Ιταλία, 1 η Ελλάδα. Και η γενική κατάταξη μετά το πρώτο μας παιχνίδι. Πρώτο Έγκερ 6 βαθμούς, δεύτερη Μούρα 5, 3η Λοζόνε 4, 4η Γκράντσκα Γκόρα 3, 5 ο Τολεντίνο 2, 6ο Κιλκής με 1 βαθμό. Και να δούμε πρώτη Πορτογαλία με 6 πόντους που θα γίνουν 12 με τον Τζόκερ, δεύτερη Ιταλία 5, τρίτη Ουγγαρία 4, 3 βαθμούς Σλοβενία που γίνονται 6 με τον Τζόκερ, 2 η Ελβετία και 1 βαθμό το Κιλκής. Πρώτη Μούρα 17 πόντους, δεύτερη Έγκερ 10, τρίτη Γκράντσκα Γκόρα 9, κακός Τζόκερ, τέταρτη Τολεντίνο 7, πέμπτη Λοζόνε 6, έκτη λοιπόν η Ελβετία με 6, δεύτερη Πορτογαλία 5, 4 Ουγγαρία 4 και η Σλοβενία, 4 με τον Τζόκερ, Ιταλία και Ελλάδα με 1 βαθμό. Και στη γενική μας κατάταξη, συνεχίζει η πρώτη Μούρα με 22, δεύτερη Έγκερ 14, τρίτη Σλοβενία, Γκράντσκα Γκόρα 13, τέταρτη Λοζόνε 12, πέμπτη Τολεντίνο 11 και έκτο το Κιλκής με 3 πόντους. Και εδώ να δούμε τη γενική βαθμολογία που για πρώτη φορά βρίσκει τέλος την Ελλάδα με 3 βαθμούς και επειδή για Τζόκερ μπαίνει 6 βαθμούς η Ελλάδα. Πρώτη βέβαια η Ουγγαρία, μαζί με την Ελλάδα 6 βαθμούς, 5 η Ιταλία και να δούμε τη γενική βαθμολογία. Πρώτη Πορτογαλία της Μούρα με 24 πόντους, Ουγγαρία Έγκερ 20, Σλοβενία Γκράντσκα Γκόρα 17, τέταρτη Ιταλία Τολεντίνο 16, πέμπτη Ελβετία Λοζόνε 13 και έκτη Ελλάδα το Κιλκής με 9 πόντους. Και τώρα να περάσουμε να δούμε τις όμορφες εικόνες από την όμορφη πόλη της Μακεδονίας, το Κιλκής. Το φιλμ του Κιλκής. Το Κιλκής, πόλη 20.000 κατοίκων που ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, βρίσκεται στην παιδινή κεντρική Μακεδονία, 50 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Ολόκληρος ο πληθυσμός του αποτελείται από ομογενείς πρόσφυγες που ήρθαν σε διάφορα χρονικά διαστήματα από το 1913 έως το 1925 από τη Βόρεια Μακεδονία, Βορειοανατολική Θράκη, Μικρασιατικό Πόντο, Κάφκασο και Ανατολική Ρωμιλία. Το Κιλκής ήταν από την πρώτη στιγμή που οργανώθηκε ως πόλη το σημείο αναφοράς όλων αυτών των προσφυγικών ομάδων, δίκαια λοιπόν χαρακτηρίστηκε και αποκαλείται Κυψέλη των Χαμένων Πατρίδων. Αξιοθέατα του Κιλκής είναι ο Μοναστηριακός Ναός του Αγίου Γεωργίου του 1830, το σπήλαιο του Κιλκής και το Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Κούρο του Ευρωπού. Η κατάταξη αυτού του παιχνιδιού, πρώτη Ελβετία 6 βαθμούς που με τον Τζόκερ θα γίνουν 12, Πορτογαλία δεύτερη 5, 4 η Ελλάδα, 3 η Σλοβενία, 2 η Ουγγαρία, 1 η Ιταλία και η γενική κατάταξη Μούρα 29 πόντους, Λοζόν 25, 3η Έγκερ 22, 4η Γκράντσκα Γκόρα 20, 5η Τολεντίνο 17 και 6 πόντους η Ουγγαρία που θα γίνουν 12 με τον Τζόκερ, 5 η Πορτογαλία, 4 η Σλοβενία, 3 η Ελβετία, 3 και η Ιταλία και 1 βαθμό η Ελλάδα και η γενική κατάταξη. Έγκερ πρώτη ισοβαθμία με τη Μούρα από την Πορτογαλία 34 πόντοι, τρίτη Λοζόνη 28, τέταρτη Γκράντσκα Γκόρα 24, πέμπτη Τολεντίνο 20, με 6 πόντους, δεύτερη Πορτογαλία με 5, τρίτη Ελλάδα με 4, τέταρτη Ιταλία 3, 2 Σλοβενία, 1 η Ελβετία και η γενική κατάταξη μετά από το 7ο παιχνίδι. Έγκερ πρώτο 40 πόντους, Μούρα
39, τρίτη Λοζόν 29, τέταρτη 26 Γκρανς Καγκόρα, πέμπτη Τολεντίνο 23, έκτο Κιλκής 10. Πρώτη λοιπόν η ελληνική ομάδα με 6 πόντους, δεύτερη Πορτογαλία 5, 4 μαζί Ελβετία, Ουγγαρία, 2 Σλοβενία, 1 Ιταλία, πολύ καλά το Φιλ Ρούζ, μακάρι να πηγαίναμε έτσι και στα προηγούμενα παιχνίδια. Γενική βαθμολογία, Έγκελ και Μούρα ισοβαθμία στην κορφή με 44 πόντους, τρίτη Λοζόνη 33, τέταρτη Γκρανς Καγκόρα 28 και το Κιλκής ισοβαθμή στην πέμπτη θέση στην Ιταλία. 6 Σλοβενία, 5 Ελβετία, 4 η Ελλάδα, τρίτη είναι, 3 η Ουγγαρία, 2 η Πορτογαλία και 1 η Ιταλία. Πάρα πολύ καλά και στο παιχνίδι του πλεονεκτήματος. Να λοιπόν και η γενική κατάταξη, πρώτο Έγκερ 47, δεύτερη Μούρα 46, τρίτη Λοζόνε 38, τέταρτη Γκρανς Καγκόρα 34, πέμπτη διατηρείται ο Κιλκής 28 πόντους, έκτη Πορτογαλία 10, Ουγγαρία 8, Σλοβενία 6, Ιταλία 4, Ελβετία 2, η Ελλάδα. Και έφτασε η μεγάλη στιγμή, ο Έτορε, κεντρικός παρουσιαστής αυτών των παιχνιδιών χωρίς σύνορα, θα μας παρουσιάσει την τελική βαθμολογία, τελική κατάταξη των ομάδων, αρχίζοντας από το τέλος. Στην έκτη θέση Κιλκής 30 βαθμοί, Νίκος, Γιάννης, Χρήστος, Φώτης, Μαρία, Σοφία, Βαρβάρα, Σοφία και ο αρχηγός ο Ηλίας Ξανθόπουλος. Στην πέμπτη θέση με ένα μόλις βαθμό διαφορά 31 πόντους, Τολεντίνο από την Ιταλία. Να λοιπόν και η ομάδα του Τολεντίνο. Στην τρίτη θέση, γιατί ισοβαθμούν Λοζόνε από την Ελβετία και Γκρανς Καγκόρα από τη Σλοβενία με 42 πόντους. Και φτάσαμε στις δύο πρώτες θέσεις. Στη δεύτερη θέση Έγκερ από την Ουγγαρία με 57 πόντους. Να λοιπόν και η ομάδα του Έγκερ από την Ουγγαρία. Και φυσικά στην πρώτη θέση ποιος άλλος από τη Μούρα της Πορτογαλίας με 58 πόντους. Ένα μόλις πόντο διαφορά από την δεύτερη, το Έγκερ της Ουγγαρίας. Πανηγύρια από τους Πορτογάλους. Αγκαλιά με τη σημαία της πόλης τους. Καλωβράζω, καληνύχτα σας από το παλάτσο του Πινίτζη του Τωρίνο και ραντεβού την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα.